ήταν η αιτία της χαράς του σεισμόπληκτου Αρκαλοχωρίου, η παρουσία του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του κλιμάκιου που τον συνόδευε, βρέθηκαν για μία ακόμα φορά στο Αρκαλοχώρι. Τώρα, γιατί και τι έκαναν, θα τα πούμε ευθύς αμέσως με τον Πρόεδρο, κ. Αντώνης Αυγερινός, κοντά μας. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Και εγώ, κύριε Ανδρεάκη, μου ευχαριστώ θερμά για την ευγενική πρόσκληση και φιλοξενία στην ωραία έγκριτη και έγκυρη εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αυγερινέ. Και είναι ένα από τα ζητήματα που σήμερα κυριαρχούν όχι μόνο στην τοπική επικαιρότητα, υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ολόκληρη τη χώρα. Μια ακόμα κίνηση αγάπης και ανθρωπιάς από την πλευρά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ήρθατε κυριολεκτικά φορτωμένοι με δώρα, δώρα για τους μαθητές, αλλά και οικονομική στήριξη για τις ανάγκες των σεισμόπληκτων. Και πράγματι είναι κάτι το οποίο το κάνουμε με μεγάλη χαρά, με μεγάλη ικανοποίηση, με μεγάλο ενθουσιασμό. Όπως ξέρετε, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από την πρώτη στιγμή του καταστροφικού αυτού σεισμού ήταν δίπλα στους συμπολίτες μας οι οποίοι χρειάζονταν τη βοήθεια. Οι εθελοντές μας, είμαστε υπερήφανοι για αυτούς, για πολλωστή φορά το λέω και θα το λέω, ήταν δίπλα από την πρώτη στιγμή να στήσουν σκηνές, να προσφέρουν βοήθεια ποικίλης φύσεως, είτε ανθρωπιστική, είτε ψυχοκοινωνική στήριξη, υποστήριξη, αλλά βεβαίως και δεν σταμάτησαν να προσέρχονται, θα έλεγα, καθημερινά, για να μπορέσουν να συνεισφέρουν λίγο στην ελάφρυνση των δυσκολιών που αντιμετώπιζαν οι συμπολίτες μας. Εμείς σήμερα πράγματι είχαμε μία ειδική αποστολή. Θέλαμε να προσφέρουμε μία, θα έλεγα, επιτρέψτε μου να πω, ανάταση χαράς, ψυχής, ικανοποίησης, αισιοδοξίας, ελπίδας σε αυτά τα μικρά παιδιά, στους μαθητές των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων. Φέραμε περίπου 450 δώρα, τα οποία μοιράσαμε μαζί με τον Δήμαρχο, μαζί με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Αυγενάκη, όλοι σαν μία οικογένεια. Δεν ξέρετε πόσο ευχαριστηθήκαμε, πόσο χαρήκαμε που βλέπαμε αυτά τα χαμόγελα ευτυχίας, χαράς σε αυτά τα μικρά παιδιά, τους οποίους όμως ευελπιστούμε να τους κάνουμε και εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Θέλουμε να εμποτίσουμε αυτά τα παιδιά, τα μικρά, σε αυτό το ωραίο ερυθροσταυρικό πνεύμα, σε αυτό το ωραίο εθελοντικό πνεύμα. Η πατρίδα μας έχει ανάγκη από πραγματικούς, επιτρέψτε μου να πω, επαγγελματίες εθελοντές. Και οι δικοί μας εθελοντές είναι διακριτοί. Δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είναι υπερβολή, είναι η αλήθεια. Όπου κληθούν, με την τεχνογνωσία που έχουν, με την μεγάλη εκπαίδευση που έχουν, αλλά τη σωστή εκπαίδευση σε βάθος χρόνου, θεωρητική και πρακτική, ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στις κρίσιμες και επιτακτικές ανάγκες στις πολιτείες, είτε λόγω φυσικών καταστροφών, είναι σεισμοί, είναι πλημμύρες, είναι φωτιές, είτε όμως λόγω μολυσματικών ασθενειών, όπως προείπατε, για αυτή τη φοβερή πανδημία. Έχουμε μία τεράστια συνεισφορά στο πρόγραμμα Ελευθερία. Μπορεί ο κόσμος να μην το γνωρίζει, όμως έχουμε κάνει περίπου 500.000 εμβολιασμούς με την νοσηλευτική μας υπηρεσία. Είμαστε υπερήφανοι και για την νοσηλευτική μας υπηρεσία, η οποία πάλι ξεκινάει νέο κύκλο εμβολιασμών σε αυτή την κατεπίγουσα, θα έλεγα, ανάγκη της εμβολιαστικής προσπάθειας, κυρίως των ηλικιωμένων. Πού συμπράτεται, γιατί έχει ιδιαίτερη αξία τώρα, μισό εκατομμύριο εμβολιασμοί στη χώρα. Ήμασταν από την σε πρώτη. Σε απομακρυσμένες περιοχές. Όχι, παντού. Στην Αθήνα. Ναι. Ήμασταν από την πρώτη στιγμή με την ίδρυση του μεγάλου εμβολιαστικού κέντρου στο Ελληνικό. Από την ώρα που ξεκίνησε τους εμβολιασμούς μέχρι την ώρα που τέλειωσε, ήμασταν εκεί. Από το πρωί στις 7.30 μέχρι 10.30 το βράδυ, σε δύο βάρδιες, 60 νοσηλεύτριες, άρτια εκπαιδευμένες, καταρτισμένες, προκάλεσαν, δεν σας το λέω για να αυτοκαλακιωθούμε, ήταν η αλήθεια. Προκάλεσαν το θαυμασμό όλων των προσερχομένων και είχαμε τεράστια γκάμα ευχαριστειών από μικρούς, μεγάλους, που θέλανε να γνωρίσουν από κοντά τις νοσηλεύτριές μας. Είναι υπέροχες. Άλλωστε, η νοσηλευτική υπηρεσία είναι ο πρώτος τομέας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με μια προϊστορία 145 ετών. Και τους οφείλουμε πάρα πολλά.
Περί το να πω στο έπος του 40, παραδείγματος χάρη, μια φωτογραφία της Ελληνίδας Εθελόντριας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σκημένη στον τραυματία Έλληνα στρατιώτη στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου. Μια φωτογραφία που είναι χαραγμένη στην καρδιά, στην ψυχή της κάθε Ελληνίδος, του κάθε Έλληνα, και μαρτυρά αυτή την ανθρωπιά, την αυτοθυσία, την αφοσίωση, τον εθελοντισμό. Και παγκοσμίως, αλλά μεγάλη, και παγκοσμίως. Η μεγάλη χαρά των παιδιών, δεν ξέρετε, ειλικρινά θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο μας γέμισε ικανοποίηση, μας γέμισε χαρά. Σε αυτά τα μικρά παιδιά να βλέπεις αυτή την ελπίδα, αυτή την αισιοδοξία, αυτή τη χαρά που εν ώψη των Χριστουγέννων αποκτά ιδιαίτερη αξία και σημασία. Και θα το επαναλάβουμε και θα είμαστε δίπλα. Και πηγαίνω στο δεύτερο σκέλος, τα 25.000 ευρώ τα οποία δώσαμε στον Δήμαρχο Μινώα Παιδιάδας, τον κύριο Φραγκάκη Μανώλη. Ήταν κάτι το οποίο επίσης είχαμε υποσχεθεί. Είχαμε κάνει μία έκκληση βοήθειας στους συμπολίτες μας, όσοι βεβαίως μπορούσαν, να συνεισφέρουν οικονομικά. Βοήθησε στη δημοσιοποίηση, κοινοποίηση του μηνύματος ο Όμιλος Αντένα. Συγκεντρώσαμε ένα σεβαστό οικονομικό χρηματικό ποσό και σήμερα δώσαμε αυτές τις πρώτες 25.000 στο Δήμαρχο, προκειμένου να μπορέσει να ικανοποιήσει κάποιες άμεσες επιτακτικές ανάγκες κάποιων οικογενειών που αυτός θεωρεί ότι έχουν, θα έλεγα, πρωτεύοντα ρόλο, πρωτεύοντα, θα έλεγα, προτεραιότητα σε αυτές τις ανάγκες. Θα πάνε δηλαδή να ανακουφίσουν ανάγκες οικογενειών ακριβώς. που έχουν πληγεί από τον ακριβώς, σεισμό. Από το σεισμό. Είναι για αυτή ακριβώς και μόνο την ανάγκη. Και είμαστε και σε αυτό ιδιαίτερα ευτυχείς, διότι ήμασταν, θα έλεγα, απόλυτα, μα απόλυτα σωστοί στην υπόσχεση που δώσαμε. Τρέχουν οι ανάγκες, τρέχετε κι εσείς, κύριε Αυγερινέ, και στο όνομά σας συζητώ και λέω για το σύνολο των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και εδώ στην Κρήτη. Και εδώ στην Κρήτη. Όπως είπατε, κυρία Δράγκη, μου επιτρέψτε μου συγγνώμη για την διακοπή, αλλά θέλω να το τονίσω αυτό. Είμαστε υπερήφανοι για τους εθελοντές μας και τους ευχαριστούμε και τους επαινούμε και τους θαυμάζουμε και τους χειροκροτούμε. Είναι για αυτούς ο εθελοντισμός στάση ζωής, πορεία ζωής, προσφορά χωρίς αντάλλαγμα. Πιστέψτε με, θυσιάζουν τις ώρες της αναψυχής τους, τις ώρες της ανάπευσης, τις ώρες των αδειών τους. Θυσιάζουν ακόμα και από τη δουλειά τους, προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτή την υπηρεσία που για αυτούς, το ξαναλέω, είναι αποστολή ζωής. Έχουν ένα όραμα προσφοράς. Χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Και ειδικά στην Κρήτη, όπως προαναφέρατε, που είμαστε ιδιαίτεροι υπερήφανοι, όχι μόνο για την προσφορά οργάνων σώματος, αλλά και για την εθελοντική αυτή δύναμη που διαθέτει εδώ η Κρήτη. Μαθήματα ζωής, μαθήματα και στα παιδιά εκείνα τα οποία Βεβαίως. Σήμερα υποδέχτηκαν Βεβαίως. Τους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 450 περίπου δώρα. Εξαιρετικό, σε μια περίοδο που ειδικά για αυτά τα παιδιά υπήρχαν σοβαρά ζητήματα και προβλήματα στη δική τους καθημερινότητα. Τι ακολουθεί, Πρόεδρε, διότι έρχεστε από ταξίδια από άλλες περιοχές, φτάνετε σε εδώ. Η Κρήτη είναι όμως στο χάρτη. Η Κρήτη και στο είναι στο χάρτη, θα είναι στο χάρτη. Θέλουμε να βοηθήσουμε τα τμήματα με τον ανάλογο εξοπλισμό, τον αναγκαίο εξοπλισμό. Απαιτείται βεβαίως οικονομική, θα έλεγα, μεγάλη επιβάρηση, αλλά έχοντας αυτόν τον αναγκαίο εξοπλισμό θα είναι ακόμα πιο ικανή, ακόμα πιο αποτελεσματική, ακόμα, θα έλεγα, πιο ικανή να ανταποκριθούν οποτεδήποτε καλέσουν είτε οι αρχές είτε ο απλός κόσμος τους δικούς μας εθελοντές να ανταποκριθούν, όπως είπα, είτε σε φυσικές καταστροφές, είτε σε μολυσματικές ασθένειες. Θέλουμε να εξυγχρονιστούμε, θέλουμε να επικαιροποιήσουμε τις γνώσεις των εθελοντών μας, παρακολουθούμε τις σύγχρονες εξελίξεις και θέλουμε να είμαστε πάντοτε οι καλύτεροι σε αυτό το οποίο κάνουμε. Είναι μια ιστορική διαδρομή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μια τεράστια παρακαταθήκη και έχουμε υποχρέωση να φανούμε αντάξιοι αυτή της διαδρομής, αντάξει συνεχιστές. Κάνουμε ένα τεράστιο, πολύπλευρο, πολυπίκελο, πολυσήμαντο έργο απανταχού της Ελλάδος. Δεν έχουμε την δυνατότητα να το κοινοποιήσουμε, να το δημοσιοποιήσουμε. Έχουμε 4 υπέροχους τομείς δράσης,
ο τομέας υγείας με τις νοσηλεύτριές μας, έχουμε τον τομέα κοινωνικής πρόνοιας με τους κοινωνικούς λειτουργούς. Ασύλληπτο το έργο. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω επί του παρόντος με τα πολυδύναμα κέντρα που έχουμε προσαρμοστικότητα των προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Έχουμε κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων παιδιών, φιλοξενούμε άνω των 150 παιδιών. Τεράστιες οι δεξιότητες που παρέχουμε σε αυτά τα παιδιά. Έχουμε συνεχείς, θα έλεγα, περίπου κάθε 15 μέρες ενεργητικές προσεγγίσεις των αστέγων συνανθρώπων μας, στις μεγάλες βεβαίως πόλεις, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και πολλές άλλες. Έχουμε τον τομέα, τον περήφανο τομέα των Σαμαριτών Διασωστών Αγωστών, τους βλέπετε με τις κόκκινες στολές. Στην πρώτη γραμμή, η πρώτη γραμμή. Έχουμε τον τομέα νεότητος, γι' αυτό είπα ότι θέλουμε να εμπεδώσουν τα μικρά αυτά παιδάκια, είτε του νηπιαγωγείου, είτε του δημοτικού, το ωραίο αυτό εθελοντικό αίσθημα της προσφοράς, της αλληλεγγύης, του αλτρουισμού, της κοινωνικής συνοχής. Είναι κάτι το οποίο το θέλει η σημερινή κοινωνία με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω πανδημίας, λόγω οικονομικών δυσχεριών. Κύριε Βιερινέ, εδώ ήμασταν και την προηγούμενη φορά. Ευχαριστώ. Δώσατε θερμά ραντεβού και μείνατε πιστός στο ραντεβού σας. Εσείς και σας ευχαριστώ θερμά. Επιστρέψατε πίσω με χρήματα, με δώρα, σε μια περιοχή που δείχνει να έχει πολύ ακόμα ανάγκη από βοήθεια. Και θα επανέλθουμε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Να είστε υγεία, καλά. Χαρά, ευτυχία. Να είστε και καλά. Και εσείς. Ευχαριστώ.